Όπως μπορείτε να συνειδητοποιήσετε και να δείτε βεβαίως και στους δέκτες σας, η παρέα μας μεγάλωσε. Έχουμε τρεις εξαίρετους καλεσμένους εδώ. Θα ξεκινήσω με αφορμή βεβαίως μια υπέροχη ιστορία ανθρωπιάς, στοργής και τρυφερότητας, η οποία εμπεριέχεται μέσα σε αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο, η Αντιστάρ, όπως λέγεται. Πρώτα θα το δείξουμε και μετά θα κάνω τις απαραίτητες συστάσεις. Γιατί είναι λοιπόν το βιβλίο, ένα έργο του πολύ καλού φίλου και δημοσιογράφου, του Γιάννη Βίτσα, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο πλατό της εκπομπής. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε Βίτσα. Καλώς σε βρήκαμε. Είναι τεράστια χαρά μου ότι είμαστε στην εκπομπή σου και για ένα τόσο πολύ, για μένα, συγκινητικό και χαρούμενο γεγονός. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, ακριβώς. Να παρουσιάσουμε βεβαίως, γιατί ήταν έκπληξη, ήταν δύο πολύ όμορφες εκπλήξεις. Είναι οι άγγελοί μου, ναι, είναι οι δύο μου άγγελοι και τους παίρνω λοιπόν, μαζί μου. Έχουμε την κυρία Ειρήνη Νικολοπούλου, γνωστή δημοσιογράφο και παρουσιάστρια. Σας έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση λίγες φορές. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και σας εύχομαι καλή επιτυχία τώρα που ξεκινήσατε αυτή την εκπομπή. Νομίζω αυτό το σχόλιο από εσάς το κρατάω, γιατί το πολλά χρόνια τώρα σας θυμάμαι. Όπως το βιβλίο, καλοτάξιδος κι εσείς εδώ. Να είστε καλά. Εύχομαι και εγώ τα καλύτερα για το βιβλίο. Θα τα πούμε όλα. Και η κυρία Μαριάννα Πολυχρονίδη, ηθοποιός. Και εσάς, σας έχουμε δει πολλές φορές στις δέκτες, μέσα από διάφορα σίριαλ. Καλώς ήρθατε και εσείς στην Κρήτη. Ευχαριστώ και στην πολύ. Κρήτη TV. Στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, δηλαδή. Α, έχουμε καταγωγή από εδώ. Ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε εκτενέστερα. Λοιπόν, κύριε Βίτσα, πείτε μας λίγο για αυτό το βιβλίο, το οποίο ίσα που πρόλαβα να το ξεφυλίσω, να διαβάσω κάποιες πρώτες πληροφορίες. Περιγράφεται η ζωή μέσα από μια βιογραφία της Κάκιας Κοντοπούλου. Ακριβώς. Τα δύσκολα, τα πέτρινα εκείνα χρόνια. Ακριβώς. Έτσι, του παρελθόντος. Είναι... Και πώς κατάφερε τελικά να ανέβει και να γνωρίσει άλλους κόσμους, αν θα μπορούσαμε να πούμε. Το περιγράφεις εκπληκτικά, νομίζω, Λευτέρη. Θα μου επιτρέψεις τον ελληνικό, γιατί είμαστε συνάδελφοι και... Τα επιτρέπω, Γιάννη. Σχεδόν συνομήλικοι. περιγράφεται η ζωή της ηθοποιού Κάκιας Κοντοπούλου, μιας ηθοποιού που είναι σήμερα 87 ετών. Έχει αποσυρθεί ουσιαστικά από το θέατρο πριν από 55 χρόνια. Υπήρξε στον χώρο του θεάτρου για 15 χρόνια. Αριστερή, φυλακισμένη κατά τα χρόνια του εμφυλίου, με την οικογένειά της πλήρως πολιτικοποιημένη, κομμουνίστρια. Τον αδελφό της στη Μακρόνισο. Μπήκε συγκυριακά στο θέατρο από μια πραγματικά ευκαιρία, δηλαδή από μια πληροφορία ενός τυχαίου ανθρώπου μπροστά της ότι δίνονται εξετάσεις στο Μουσούρι. Είχε καθηγήτρια τη Μαρίκα Κοτοπούλη, αυτή της άνοιξε την πόρτα του θεάτρου. Μπήκε στο μουσικό θέατρο, συνεργάστηκε με όλους τους μύθους του, από τη Σοφία Βέμπο, την Γκέτικη Ντιριντάουα, τον Χατζηχρήστο, τον Ορέστη Μακρύ, ό,τι μπορείς να φανταστείς από εκείνη τη λαμπρή εποχή της επιθεώρησης, που πραγματικά είχε λόγο και πολύ ουσιαστικό. Και έπειτα, εντελώς αντισυμβατική για την εποχή της, μια γυναίκα δηλαδή που κατά τη δεκαετία του 50 και 60 δεν ονειρεύονταν ούτε να παντρευτεί ούτε να κάνει παιδιά. Κάτι που ίσως είναι ακόμα και σήμερα αντισυμβατικό. Σωστά, εννοείται. Υπάρχουν αυτές και οι πατριαρχικές οικογένειες και μια κατάσταση λίγο πιο σκληρή σε κάποιες περιοχές στην χώρα. Παρά τα αυτά, την ερωτεύτηκε βαθιά ένας πολύ σημαντικός Έλληνας, ένας εφοπλιστής, ο Αλέκος Δεντρινός, μιας πολύ γνωστής οικογένειας. Σκέψου ότι η οικογένειά του είχε 8 ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα. Με τόσο ευφυΐα μπήκε στη ζωή της που την κατέκτησε. Παντρευτήκαν, είχαν έναν ευτυχισμένο αλλά και δύσκολο γάμο, γιατί εκείνος ήταν αλκοολικός, είχε μονή στον τζόγο και κατάθλιψη χρόνια. Και από εκεί ξεκινά μια καινούργια περιπέτεια στη ζωή. Μεγάλη της. Ιστορία, νομίζω. Πολύ μεγάλη. Οποιοσδήποτε... Και από εκεί νομίζω ξεκινούν και οι ανατροπές αυτού του νομίζω βιβλίου. Για να και θέλω να πάω στην κυρία Νικολοπούλου και νομίζω, γιατί καλείστε απόψε να παρουσιάσετε λεπτομέρειες και άγνωστες πτυχές του συγκεκριμένου βιβλίου. Τι είναι αυτό που σας εξήταρε, αν θα μπορούσα να το πω μέσα από την ιστορία, γιατί συγχέονται πολλά στοιχεία της περίοδου εκείνης, τι συνέβαινε
τότε με την ελίτ εκείνης της εποχής και βεβαίως τη showbiz, αν θα μπορούσαμε να το πούμε, εκείνης της εποχής και πώς ένας άνθρωπος κατάφερε να πετύχει την ανέλυξη. Ωραία το είπατε. Ήταν εποχή που δεν υπήρχε καν αυτός ο όρος, γι' αυτό και θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε έτσι. Mm-hmm. Είναι μια ιστορία που δείχνει παράλληλα τον εμφύλιο, δηλαδή την ιστορία της εποχής, τα δύσκολα της εποχής, την αντίφαση του να είναι κάποιος να προέρχεται και να είναι ο ίδιος κομμουνιστής, αλλά να συναντάει στη ζωή του τον έρωτα, ο έρωτας της ζωής του να είναι ένας μεγαλοαστός, ένας άρχοντας, ένας πλούσιος άνθρωπος που όμως μέσα του ήταν ένας βαθιά καταθλιπτικός και τελικά προβληματικός άνθρωπος, ο οποίος οδηγήθηκε στο θάνατο παρά την μεγάλη αγάπη της γυναίκας του, αυτόχη, και εκείνη έμεινε με ένα νησί σαν πρίκα από αυτόν τον άνθρωπο. Σαν λάφυρο, έτσι. Σαν λάφυρο της άφησε αυτό το νησί. Μια γυναίκα που τελικά δεν λάτρεψε το χρήμα, ωστόσο της ερχόταν. Σωστά. Έχει πάρα πολλά διδάγματα ζωής για τις ανατροπές που μπορεί να έχει η ζωή μας και για εκείνο που λέμε ότι ξανασηκώνομαι. Κυρία Πολυχρονίδη, είστε ηθοποιός και δεν ξέρω από την πρώτη επαφή που είχατε με το βιβλίο και με τις λεπτομέρειες όπως περιγράφονται έτσι μέσα και από τον ίδιο τον συγγραφέα εδώ, τον Γιάννη Βίτσα, θέλω να μου πείτε κατά πόσο, τουλάχιστον στο κομμάτι του μόκθου και της σκληρής δουλειάς του τότε, μπορεί να κάπως εσείς που το σκεφτήκατε να αντιπαραβάλλατε τον αγώνα και εσάς, το δικό σας αγώνα για τη ζωή και για την επιτυχία με κάποιο τρόπο. Εντάξει, σίγουρα τα πράγματα έχουν κοινό παρονομαστεί. Mm-hmm. Βρίσκουμε Ακριβώς. πάρα πολλά κοινά. Πάντοτε είναι δύσκολο να ονοματίζεις ανθρώπους και να μιλάς για τις δυσκολίες τη στιγμή που συμβαίνουν. Είναι ίσως πιο εύκολο όταν έχουν περάσει κάποια χρόνια, έτσι. Να τα βλέπουμε από μια διαφορετική σκοπιά. Και πολλές φορές με τα θάνατα. Έχεις πάρει την απόσταση, οι μισοί έχουν πεθάνει, ναι. Δεν, ωστόσο, εγώ θέλω να σταθώ στο ότι ο Γιάννης έχει γράψει το βιβλίο με πάρα πολύ αγάπη. Είναι ένας δημοσιογράφος που αγαπάμε πολύ οι ηθοποιοί. Εγώ έτσι τον γνώρισα, μέσα από μια συνέντευξη. Και σκέφτηκα ότι είναι πολύ φυσικό το πρώτο βιβλίο του Γιάννη να έχει να κάνει με τη ζωή μιας ηθοποιού. Και εκεί θέλω να πάω πάλι στο Γιάννη, επιστρέφοντας πάλι στην αρχή. Νομίζω ότι ήταν ένα 38 παράδειγμα, το οποίο βεβαίως οι λεπτομέρειες της ζωής έπρεπε να εκδοθούν. Όπως και γίνανε, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό χαρτί για όλους εμάς τους αναγνώστες και όσους θέλουμε να διαβάσουμε κάτι σωστό, ποιοτικό. Αλλά γιατί την Κάκια Κοντοπούλου? Υπήρχαν, φαντάζομαι, και άλλοι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Πολύ ωραία ερώτηση για εμάς που ξέρουμε έτσι, το βιβλίο. Γι' αυτό το λόγο θέλω αυτή τη λεπτομέρεια που νομίζω κάνει και τη διαφορά στο συγκεκριμένο βιβλίο. Την Κάκια Κοντοπούλου γιατί, για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί έχει μια συγκλονιστική ζωή. Γιατί αποτελεί μάθημα για τον κάθε άνθρωπο που διαβάσει αυτό το βιβλίο ο τρόπος που διαχειρίστηκε κομβικά πολύ σοβαρά γεγονότα. Γιατί δεν διεκδίκησε ποτέ τη δημοσιότητα ουσιαστικά. Θα μπορούσε δηλαδή, είχε γίνει τόσο πλούσια κάποια στιγμή, που είχε την πολυτέλεια να ανοίξει ένα δικό της θέατρο, να βάλει τη μαρκίζα της, το όνομά της, mm-hmm. και να μείνει στον χρόνο. Ασχέτως ότι δεν είχε κάνει μεγάλη πορεία. Είναι η επιτομή της εμνότητας αυτός ο άνθρωπος που τη γνωρίσαμε, ξέρετε, από κοντά. Θα μπορούσε, όπως είπε ο Γιάννης, ακριβώς αυτό. Όμως η ζωή την είχε πάει μακριά από τα φώτα του θεάτρου και από τα φώτα της δημοσιότητας. Το φως υπήρχε πάντα μέσα της. Όταν τη συναντήσαμε στο θέατρο που την έφερε προχθές, είδες, το λέω θέατρο, Γιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα, είδαμε δύο πάρα πολύ όμορφα πράσινα μάτια. Μου θύμιζαν πολύ, ξέρετε, την Elizabeth Taylor όταν την κοιτούσα αυτή τη γυναίκα. Μικροσκοπική. Και μάλιστα ήταν και η Δέσποινα Λιανοπούλου στην παρουσίαση, mm-hmm. η οποία με το ταμπεραμένο της, και εκείνη πλησιάζει τα 90, την αγκάλιαζε και τη φιλούσε και της έλεγε «Καμία άλλη δεν έπαιξε τόσο ωραία το ρόλο της Γαλλίδας όπως εσύ, Κάκια μου». Που σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα είχε αφήσει το στίγμα της. Σωστά. Αλλά αν μου επιτρέψεις να προσθέσω κάτι σε αυτό που ρώτησες στο Γιάννη, ο Γιάννης
δημοσιογραφικά έχω την αίσθηση ότι ανέσυρε αυτή την ιστορία όταν συνάντησε αυτή τη γυναίκα και είδε στα μάτια της και σε αυτό που του έλεγε η ιστορία της ότι πρέπει να γραφτεί. Γι' αυτό και σχεδόν έκλαιγε κάθε στιγμή στην παρουσίαση του βιβλίου. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Πολύ σημαντική η παρακαταθήκη, κυρία Πολυχρονίδη. Και φαντάζομαι, προσπαθείτε τώρα με τις όποιες συναντήσεις έχετε ανά την Ελλάδα και συναναστραφείτε τελικά με κόσμο και προσπαθείτε να περάσετε προς τα έξω το μήνυμα αυτού του βιβλίου. Τι σας λέει ο κόσμος, τι προσπαθείτε να του πείτε, ποια είναι τα σημεία κλειδιά τα οποία αναφέρετε για να πείσετε τον αναγνώστη και με αυτόν βεβαίως τον συνομιλητή τον οποίο έχετε μπροστά σας. Πρώτα, το βιβλίο αυτό δεν είναι μία απλή ιστορία. Είναι μια ιστορία πολύ σύνθετη, είναι μια ιστορία με suspense, είναι μια ιστορία που μιλάει για τα χρόνια εκείνα, μαθαίνουμε στοιχεία για το θέατρο κτλ. Αλλά για μένα το νόημα είναι, που αυτό το νόημα αντιλήφθηκε η κυρία Κοντοπούλου και έφυγε πολύ νωρίς. Από την παρουσίαση. Ότι η ζωή είναι αλλού. Σωστό. Είναι ένα βιβλίο γεμάτο ζωή. Με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει. Και να παραδειγματιζόμαστε κι εμείς λοιπόν, έτσι από τις δυσκολίες ζωής, πώς μπορεί να ανθίσει τελικά η ψυχή ενός ανθρώπου και να φτάσει στον απότερο σκοπό. Αυτή η γυναίκα, νομίζω ότι αυτό είναι το μάθημα, είναι ότι το πώς διαχειρίστηκε τα κομβικά γεγονότα της ζωής της. Όλοι περνάμε κάποιες μέρες που είναι ευτυχισμένες και κάποιες άλλες που μπορεί να είναι πολύ δυστυχισμένες. Το πώς θα σηκωθούμε όμως από αυτές είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και δεν είναι πάντα εύκολο να σηκωθούμε. Αυτή κατάφερε να σηκωθεί. Και το ότι σήμερα, γιατί με ρώτησε ποιος ήταν ο λόγος, εγώ όταν τη γνώρισα, εντυπωσιάστηκα από τη ζωή της. Όχι θεατρικά. Δεν την ήξερα θεατρικά. Δεν ήταν εφικτό να τη γνωρίσω. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Δηλαδή έδρασε από το 55 ως το 67, από το 54 ως το 67. Σωστά. Για μένα αυτό που με έλκυσε ήταν η ίδια η προσωπική της ιστορία. Μέσα σε αυτή συμπεριλαμβάνονταν και το θέατρο. Η ιστορία της όμως είναι πιο σημαντική από αυτά που κάνεις στο θέατρο. Δεν θέλω να πούμε άλλα, γιατί ξέρω ότι και ο χρόνος στενεύει. Για να αφήσουμε λίγο και κάποια ερωτήματα, ερωτηματικά αν θέλετε, στον κόσμο, ο οποίος θα έρθει απόψε στον Ντορέ στις 8 η ώρα. Η ώρα είναι 7 και 10, ίσα που προλαβαίνετε να απάντηκε. Να κάνουν τον μπάνιο τους και να ετοιμαστούν. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και τους τρεις που ήρθατε. Περίμενα τον Γιάννη, ωστόσο οι εκπλήξεις ήταν ισχυρές δυναμικές με τα δώρα του. Και θέλω να σας αφήσω με αυτό, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί θα δώσω και εγώ το παρόν στη συνέχεια. Υπέροχα. Μας επιτρέπεις μόνο να πούμε ότι αύριο πάμε με τη Μαριάννα στην Ιεράπετρα. Θα παρουσιάσουμε το βιβλίο μαζί με τους Κάρμικα, ένα εκπληκτικό συγκρότημα. Η ερμηνεύτρια κατάγεται από την Ιεράπετρα, όπου θα τραγουδήσει τραγούδια του μουσικού θεάτρου της δεκαετίας του 50, αλλά και το Γιώργο Παντερή Ψαρό, που θα πει τα υπέροχα κριτικά, συγκινητικά και συγκλονιστικά πρόγραμμα που θα ντύσει τη βραδιά. Και στη Σιτία. Μεθαύριο πάμε στη Σιτία, θα είμαστε στο Μέλαθρον Καφέ. Και, εγώ δείχνω για μια τελευταία φορά το βιβλίο, η Αντιστάρ, ο Νοόνο Ήτο και βεβαίως το βράδυ στον Ντορέ, όσοι θέλετε να συναντήσετε από κοντά, και τον Γιάννη Βίτσα και την κυρία Πολυχρονίδη και την κυρία Νικολοπούλου. Και πολλούς ακόμα εκλεκτούς συναδέλφους, έτσι, που μας τιμούν. Την Εβίτα Δημητριάδη, τη Μαρία Ορφανάκη, την Εκταρία Κοκκινάκη, την Μαριάννα Κανδεράκη, τον Γιάννη Γιγουρτσή. Πολλοί συνάδελφοι και πολλοί φίλοι με έχουν τιμήσει σήμερα στο Ηράκλειο, μιλώντας για αυτό το βιβλίο, και ευχαριστώ από καρδιάς. Εμείς ευχαριστούμε και με αυτό θέλουμε να κλείσουμε. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα και τους τρεις. Σε περιμένουμε. Θα τα πούμε από κοντά.